Δεν συμμετέχει. Από την πρόεδρε του ΒΙΟΠΑ και αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντιπρεπέδρε και Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Μαγνητηρίου, κυρίε και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έχω την ευκαιρία σήμερα να εγκαινιάζω, μάλλον να παρευρίσκομαι στον αγιασμό τη νέα πλέον σύγχρονη αναγεννημένη αίθουσας και του συνόλου των κυρίων διοίκηση του ΒΙΟΠΑ και βέβαια τον εγγενιασμό του αίθουσα του αείμνηστου Νίκου Σωτηριάδη, τον οποίο βέβαια τιμούμε σήμερα όλοι με την παρουσία μας και αναγνωρίζουμε βέβαια την μεγάλη του συμβολή και προσφορά στην δρομολόγηση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου για την περιοχή μας, το οποίο συμβάλλει και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στον τομέα της καινοτομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί όραμα του επενδυτηρίου νασηφίου από την Προεδρία του Νίκου του Τζανόπουλου, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά, μέχρις ότου το συγκεκριμένο έργο να θεμελιωθεί από τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, τον αείμνηστο Δημήτρη Σιούβα, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2007, μέσω του οποίου βέβαια δημιουργήσαμε και δρομολογήσαμε τη δημιουργία ενός σημαντικού πόλου προσέγγισης της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής μας, με σύγχρονες υποδομές, ίδρυψης, οδοποιίας, πρασίνου, περιφράξεων και βέβαια ένα έργο το οποίο για τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία προφανώς και με τον πρόεδρο και τους στόχους τους οποίους έχουν δεθεί, θα πρέπει να δρομολογήσουμε σημαντικές επενδύσεις, Πρόεδρε, και αυτό χρειάζεται και μια κατάλληλη επεξεργασία και προετοιμασία από πλευράς του ΒΙΟΠΑ, έτσι ώστε το ΒΙΟΠΑ να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, της ειδικής οικονομίας, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και βέβαια της επεκτάσεως και τη σύνδεσή του προφανώς με τον βόρειο οδικό άξονα, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από την περιοχή μας, θα συμβάλλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση της τουριστικής ανάπτυξης και ευρύτερα βέβαια θα συμβάλλει έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος παραγωγής αλλά και το κόστος μεταφορών. Θεωρώ λοιπόν κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει στενή συνεργασία για όλα τα ζητήματα τα οποία θέσατε. Προφανώς και η στήριξή μου θα είναι συνεχής και αμοιβαία. Άλλωστε, απευθύνομαι σήμερα σε ανθρώπους της παραγωγής όσους θέλουν να ακούνε λίγα και να βλέπουν πολλά. Όλους εμάς. Επομένως, η στήριξή μου είναι δεδομένη, η στήριξη στον επιχειρηματία, στον παραγωγό, στον εργαζόμενο, έτσι ώστε και τις υποδομές να μειώσουμε, αλλά και την μείωση της γραφειοκρατίας να επιδείξουμε προς όφελος φυσικά και των επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων. Έτσι και εγώ θέλω να σας συγχαρώ, να συγχαρώ όλες τις διοικήσεις του ΒΙΟΠΑ, από την πρώτη διοίκηση, ποιος ήταν πρώτος, πρόεδρος, ο Μαρίς, ο Παπατσάκωνας, ο πρώην ο Μάρις. Άρα, ποιος ήταν, ο Μαρίς, μπας περιπτώσει. Από την πρώτη διοίκηση του ΒΙΟΠΑ μέχρι και τη σημερινή, φυσικά και τον τιμόμενο σήμερα, τον Νίκο Σωτηριάδη για την πολύ σημαντική του συνεισφορά και βεβαίως να χτυπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι παραγωγικό. Θέσατε υψηλούς στόχους την επόμενη δεκαετία να έχουμε τα 130 επιχειρήσεις. Πάντως είναι γεγονός είναι ότι και αυτό μας χαροποιεί όλους ότι υπάρχει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ΒΙΟΠΑ. Άρα μας φέρνει όλους πρώτον ευθυνόμενα να συμβάλλουμε όλοι ο καθένας από την πλευρά του, έτσι ώστε να έχουμε ένα σύντομο ΒΙΟΠΑ τα επόμενα χρόνια που να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και τις ανάγκες των εργαζομένων της περιοχής.